έγινε ένα δεύτερο κείμενο. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα συνάδει με το πρώτο έγγραφο, το απαράδεκτο έγγραφο, με το πλαίσιο Άιντα Γκουτέρες. Το δεύτερο κείμενο προφανώς κατασκευάστηκε από την δική μας διαπραγματευτική ομάδα και δεν έχει καμία σχέση με το τι πραγματικά είπε ο Γενικός Γραμματέας. Γιατί ο Γενικός Γραμματέας μιλά για εγκύτριες δυνάμεις που πρέπει να έχουν ρόλο και λόγο στην υποψία και εφαρμογή της λύσης. Όταν έχεις εγκύτριες δυνάμεις, έχεις και εγγύσεις. Και το μόνο πράγμα που φαίνεται να τον ανησυχεί είναι το μονομερές επεμβατικό δικαίωμα. Αν είναι συλλογικός δηλαδή το επεμβατικό δικαίωμα, δεν έχουμε πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι ούτε το 1974 η Τουρκία είχε μονομερές στρατιωτικό επεμβατικό δικαίωμα, έτσι ερμηνεύει τη συνθήκη εγγύσεως, αλλά αυτό που μας λέει ο Γενικός Γραμματέας είναι ότι πρέπει να εμπιστευτούμε την καλοπιστία του κύριου Ερντογάν και της Τουρκίας. Επομένως, πλέον είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε έναν πάρα πολύ επικίνδυνο πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει επικίνδυνες αναφορές και στο κεφάλαιο της ασφάλειας, αυτό βγαίνει από την έκθεση, και επιπρόσθετα περιλαμβάνει αναφορές για την εκπεριτροπής Προεδρία, για τις τέσσερις ελευθερίες των Τούρκων, για τα βέτο, την αριθμητική ισότητα, τη θετική. Και εσείς, κύριε Πρόεδρε, εσείς στη νέα στρατηγική λέτε πως θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το πρόβλημα και να πάμε μια άλλη διαδικασία για να φτάσουμε στον τελικό στόχο. Σίγουρα πρέπει να απεγκλωβιστούμε από αυτές τις επικίνδυνες υποχωρήσεις. Και αυτή είναι η δική μας διαφορά. Και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αυτό που έχουμε να επιλέξουμε το ερχόμενο Φεβράρι είναι είτε νέες υποχωρήσεις, είτε νέα στρατηγική. Ο κύριος Αναστασιάδης, αλλά και ο κύριος Μαλάς. Και οι δύο μας λένε ότι θα συνεχίσουν από εκεί που έμειναν και προφανώς θα δώσουν κι άλλα στο κεφάλαιο της ασφάλειας. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε με αυτήν την κατεύθυνση, προς αυτήν την πορεία, όταν βλέπουμε ήδη ότι οι υποχωρήσεις τους είναι επικίνδυνες και δεν τις δέχεται η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων. Πρέπει να απεγκλωβιστούμε από τις επικίνδυνες υποχωρήσεις του κύριου Χριστόφια και του κύριου Αναστασιάδη και να ακολουθήσουμε μια νέα στρατηγική που θα καταπιάνεται με το βασικό πρόβλημα, που είναι η Τουρκία. Σε αντίθεση με το τι μας έλεγαν τα προηγούμενα 10 χρόνια, ότι η Τουρκία θέλει λύση και το πρόβλημα είναι Ελληνοκύπροι, εμείς λέμε η Τουρκία είναι το πρόβλημα. Και πρέπει με συγκεκριμένα μέτρα, και παραθέτουμε 65 συγκεκριμένα μέτρα στη δική μας νέα στρατηγική για να πιέσουμε και να πείσουμε την Τουρκία και το ψευδοκράτος, για να αλλάξει τις θέσεις της στις διαπραγματεύσεις. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάτι που προσομοιάζει. Μάλιστα. Σε μια λειτουργική και πιο συμμελή συνδική πράγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.